Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα, λίγα θεωρητικά στοιχεία, χωρίς να κουράσουμε. Καταρχήν, έχουμε ένα πλήθος νέων ορισμών. Με βάση τα guidelines των διαφόρων εταιριών συμπεριλαμβανομένης και της ICI και της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, υπάρχει αυτή η ομπρέλα, θα έλεγα, που ονομάζεται είτε χρόνιος πυελικός πόνος, που είναι ένας μη κακοήθης πόνος. Εξ αποκλεισμού οι κακοήθεις αποκλείονται εδώ, έτσι, δεν συμπεριλαμβάνονται στο χρόνιο πυελικό πόνο. Ή το σύνδρομο που σημαίνει χρόνιο πυελικό πόνο συν κάποια άλλα συμπτώματα από το κατώτερο ρουπητικό κτλ. Είναι η ομπρέλα η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, θα έλεγα, σύνδρομα. Εμείς, ας πούμε, σαν ουρολόγοι ή γυναικολόγοι, ή μάλιστα ο κλινικός γιατρός, είναι υποχρεωμένος εκείνο που είναι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να κάνει, είναι να ορίσει ποιο σύστημα πάσχει και συνεχεία ποιο όργανο πάσχει. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ίσως ένας πολύπλοκος υποκείμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός, ο οποίος αλληλεπικαλύπτει πολλές φορές την παθοφυσιολογία των συνδρόμων αυτών. Άρα λοιπόν η ομπρέλα είναι αυτή και εδώ είναι τα επιμέρους σύνδρομα που ό,τι σημείο και, πώς το λένε, και όργανο στην ελάσσονα πύλο υπάρχει, μπορείτε να ορίσετε και έναν συγκεκριμένο πόνο. Υπάρχει βολβοντίνια, ορκιαλτζία κτλ. Κτλ. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Αν δούμε τον ορισμό του συνδρόμου του χρόνιου πυελικού άλγους, είναι αυτό που σας είπα, το πυελικό άλγος, το οποίο συνοδεύεται από συμπτώματα από αυτά τα συστήματα, κατώτερο ρουπητικό έντερο, γεννητικό σύστημα ή σεξουαλική δυσλειτουργία. Δεν υπάρχει λίμωξη, εμφανής λίμωξη ή άλλη εμφανής παθολογία, δεν υπάρχει, ας πούμε, καρκίνος. Έτσι. Και η ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το άλγος αυτό είναι χρόνιο. Είναι χρόνιος πόνος. Και ο χρόνιος πόνος δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι διαρκεί, πρέπει να διαρκεί πάνω από τρεις μήνες σύμφωνα με τους ορισμούς. Ο χρόνιος πόνος είναι διαφορετικός από τον οξύ πόνο. Το οξύ άλγος, όπως ξέρετε, έχει ένα χαρακτήρα συναγερμού, ας πούμε, για τον οργανισμό. Ο χρόνιος πόνος είναι τελείως διαφορετικός. Σχετίζεται με μεταβολές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τέτοιες μεταβολές που ακόμα και μετά την εξάλληψη του ερεθίσματος που προκάλεσε τον πόνο, απομακρύνθηκε το ερέθισμα που προκάλεσε τον πόνο, αλλά ο ασθενής λόγω των μεταβολών αυτών στο κούνου σου εξακολουθεί και πονάει. Χωρίς να υπάρχει το αίτιο του πόνου. Επίσης, οι μεταβολές αυτές προκαλούν καμιά φορά μεγέθυνση της αντίληψης του πόνου που έχει ο ασθενής. Και αυτή η μεγέθυνση είτε είναι της μορφής αυτής της αλλοδυνίας, και αλλοδυνία σημαίνει ότι κάποια ερεθίσματα τα οποία δεν είναι αλγογόνα γίνονται αντιληπτά ως πόνος, δεν θα πρέπει να προκαλούν πόνο, αλλά αυτός ο ίδιος ο ασθενής αισθάνεται πόνο, ή θα μπορούσαν ίσως αυτά τα ερεθίσματα να είναι αλγογόνα ήπια, ας πούμε, να προκαλούν μια πολύ μικρό πόνο, αλλά στην πράξη αντιλαμβάνονται, γίνονται αντιληπτά ως περισσότερο επώδυνα από ό,τι αναμένεται. Επομένως, όλα αυτά δεν μπορούν να συσχετιστούν με μεταβολές που υπάρχουν εκεί στη στιγμή τοπικά, αλλά με μεταβολές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επομένως, αυτό δείχνει και την πολυπλοκότητα όλου αυτού του χρόνιου πυελικού άλγους. Και βέβαια, αν μιλήσουμε για τον προστάτη, μιλάμε για πόνο που συνοδεύεται από δυσλειτουργία του κατώτερου ορυπητικού συστήματος ή σεξουαλική δυσλειτουργία. Τώρα, οι τύποι αυτού του prostate pain syndrome είναι αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή ο Α και ο Β, ο φλεγμονώδης και ο μη φλεγμονώδης, που είναι ακριβώς αυτά εδώ. Είναι δύο τύπος 3 της προηγούμενης ταξινόμησης της προστατήτητας. Άρα λοιπόν έχουμε τον τύπο 3α και 3β και θέλω να επαναλάβω ότι στην πράξη δεν υπάρχει καμία κλινική σημασία να διαγνώσει κανείς αν έχει 3, να κάνει με ασθενή με 3α ή 3β χρόνιο πυελικό άλγος. Και αυτή εδώ είναι η κατηγορία που ανέφερε ο συνάδελφος άμα κάνουμε βιοψία. Ο παλιός όρος ήταν προστατοδυνία. Δεν αναβρίσκεται παθογόνος μικροοργανισμός παρά μόνο στο 5 ή 10% των περιπτώσεων. Δεν υπάρχει δηλαδή παθογόνος μικροοργανισμός. Έτσι, και η αιτιολογία του συνδρόμου αυτού είναι άγνωστη και πιθανόν πολύ παραγωγική. Αν δούμε λοιπόν έναν τους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες που έχουν περιγραφεί κατά καιρούς, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχουν μικροοργανισμοί οι οποίοι δεν καλλιεργούνται. Δεν μπορεί να τους καλλιεργήσει με τα συνήθη μέσα. Μια υπόθεση. Υπάρχει αποφρακτική ούρηση, αυξημένη πίεση στο εξωστήρα και ενδοπροστατική παλινδρόμηση. Αυτό δημιουργεί άσυπτη φλεγμονή ή και μικροβιακή φλεγμονή που δεν μπορούμε να την καλλιεργήσουμε και επομένως έχουμε το σύνδρομο του χρόνιου προστατικού πόνου. Μπορεί να υπάρχει κάποιο φαινόμενο αυτοανοσίας, δηλαδή να έχει γίνει ανοσοδιέγερση στα ίδια τα αντιγόνα του οργανισμού που δεν θα έπρεπε να γίνει. Δυσλειτουργία του κυστικού αφιένα, διαταραχές στην υγεία του εξωστήρα, διάφορες ανομαλίες γενετικές και νευρομυϊκή δυσλειτουργία. Σας ανέφερα και προηγούμενος χαρακτηριστικά το σύνδρομο, μάλλον τα περίφημα trigger points, που είναι κάποια σημεία που πυροδοτούν πόνο κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς από τον γιατρό. Όσον αφορά τα συμπτώματα, τα έχουμε πει ήδη, ο πόνος δεν εντοπίζεται μόνο στον προστάτη ή στο περίνεο, αλλά μπορεί να εντοπίζεται όπου θέλετε. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορχιαλγία ή ορχιαλγία και μάλιστα
Με τον Δημήτρη Χατζηδάκη στην αρχή είχαμε πει μήπως περιγράψουμε και ένα περιστατικό ορχιαλγίας, αλλά λόγω της έλλειψης χρόνου δεν το κάναμε. Θέλει και ιδιαίτερη διαγνωστική και αυτό, να αποκλείσει κάποιες άλλες καταστάσεις. Λάτς βεβαίως, όπως είπαμε προηγουμένως, και η σεξουαλική δυσλειτουργία. Και ερχόμαστε τώρα στη θεραπεία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει πλήθος μη αποτελεσματικών θεραπείων, θα έλεγα εγώ, και αυτό είναι ένδειξη ότι ακριβώς βρισκόμαστε σε μια απόγνωση του τι να κάνουμε με το κάθε έναν από τους ασθενείς αυτούς. Αυτά είναι όλα τα οποία έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί και άλλα πολλά. Και αναφέρω χαρακτηριστικά τους αλφα blockers, αντιβίωση που είπα ο συνάδελφος προηγουμένως, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί, με level of evidence καλό θα το δούμε. Αναστολή στις 5α ρεδουκτάσεις, φιναστερίδη, τουταστερίδη δηλαδή, αλλά αυτές έχουν καλό level of evidence για ανθρώπους που έχουν BPH, μεγαλύτερη δηλαδή ηλικίας. Φυτοφάρμακα, φυτοθεραπείες, με καλή αποτελεσματικότητα. Το πεντοσάνα πολυσουλφέτη, το ελμυρόν δηλαδή που χρησιμοποιείται και στη διάμεση κυστήτητα, έχει δώσει σε μια μελέτη καλά αποτελέσματα. Φυσικοθεραπεία και μυοχαλαρωτικά φάρμακα ή ασκήσεις μυοχαλαρωτικές, που είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ιδιαίτερα αποτελεσματικές στους ανθρώπους που έχουν όπως το λένε, CPPS νευρομυϊκής αιτιολογίας. Υποστηρικτική αγωγή, βιοανάδραση, μπαϊοφύτη, βελονισμός επίσης έχει χρησιμοποιηθεί. Και η θερμοθεραπεία που έχει δώσει και αυτή κάποια καλά αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 από αυτά τα φάρμακα. Πρώτα απ' όλα για τους αλφα blockers. Ποιοι από εμάς, να ρωτήσω αν μου επιτρέπετε, ποιοι από εμάς θα δίνανε αλφα blockers σε αυτόν τον ασθενή? Όλος ο κόσμος. Επομένως, δικαιολογούμε να πω ότι είναι μια συχνή θεραπευτική πρακτική και παλιότερες μελέτες είχαν δείξει όφελος. Όμως, μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος πονάει. Και το θέμα είναι πόσο οι αλφα blockers επιτρούν στον πόνο. Έτσι, στον πόνο. Γιατί ξέρουμε ότι επιδρούν, στο κατώτερο ποιητικό το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι παλιότερες μελέτες έδειξαν κάποιο όφελος, αλλά δύο μεταναλύσεις που δημοσιεύτηκαν το 2006 έδειξε η μεν πρώτη ότι υπάρχει μέτρια αποτελεσματικότητα των αλφα blockers, η δε δεύτερη ότι έχει μεν καλή θετική επίδραση στην ύφεση της συμπτωματολογίας, στο κατώτερο ποιητικό, όπως αναμένεται, αλλά δεν έχει καμία επίδραση στον πόνο. Και επομένως, με βάση αυτά, αρχίζει και τίθεται ένα αμφιβόλο η χρήση τους, η θεραπευτική μας πρακτική αυτή, που είναι κοινή και εγώ τα δίνω. Έτσι. Λοιπόν, και τέλος, το 2008, ο ίδιος ο Νίκελ δημοσίευσε στο New England Journal of Medicine, άρα εξ ορισμού έχουμε μια πολύ καλή μελέτη προοπτική τυχευμένη που συνέκρινε την αλφουζοσύνη με το πλασίμπο σε τέτοιους ασθενείς και έδειξε ότι και οι δύο μειώνουν το CPSI, το σκορ αυτό, στον ίδιο βαθμό. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία διαφορά. Με βάση λοιπόν αυτά, τα guidelines λένε ότι δεν συνιστάται η χρήση αλφα blockers στο σύνδρομο προστατικού πόνου και ότι θα πρέπει να τους περιορίσουμε πιθανότατα σε ασθενείς που έχουν αποδεδειγμένη προστατική απόφραξη. Κανένα σχόλιο? Κύριος Χατζηχρήστου. Επειδή αυτή την ομιλία, που το έχουμε συζητήσει στο τηλέφωνο, απλώς να το πω λίγο, την είχα κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, 2, σε ένα άλλο εξειδικευμένο για τον προστάτη course που είχαμε κάνει με το ΙΜΟΠ. Όταν διάβασα προσεκτικά όλες αυτές τις εργασίες όταν προετοιμαζόμουν, έχουν το κοινό πρόβλημα όλες. Βάλτε όλους τους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι ποτέ ίδιοι, στο ίδιο πρωτόκολλο. Και πραγματικά, τα αποτελέσματα είναι απριόρι ότι θα βγουν έτσι, ότι δεν θα έχει με το πλασίμπο. Δεν μπορείς να βγάλεις όλους τους αρρώστους αυτούς. Δεν είναι ήδη ασθενείς. Και γι' αυτό ακριβώς, παρότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, σαν αντίληψη θα το μιλήσεις γιατί είναι νυφάδα του χιονιού για το snowflake. Τα έχεις διαβάνειες? Όχι. Όχι, ωραία. Λοιπόν, αυτή η θεωρία που έχουν γίνει πάρα πολλά review articles, που πρακτικά πώς αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μοιάζουν σαν την νυφάδα του χιονιού, η οποία αν τη δείτε στερεοσκοπικά είναι σαν αστεράκι. Λοιπόν, και είναι το Appoint, ένα σύστημα που έχουν βγάλει ένας Αμερικάνος και μετά πιο ποντάρι πολύ συμμετείχε και το δέχτηκαν και οι υπόλοιποι, που πρακτικά τι λέει? Λέει, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε τι γίνεται και επειδή μπορεί να έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, καταγράφεις και ρωτάς όλα τα συμπτώματα ένα. Σεξουαλική λειτουργία, ούρηση, τα. Λοιπόν, και αρχίζεις και προσπαθείς να θεραπεύσεις ένα-ένα το σύμπτωμα. Άρα, άμα έχει πρόβλημα ούρησης, θα δώσεις αλφα blockers, άμα έχει ουρομετρία. Άμα έχει θετική δυσλειτουργία, θα δώσεις ένα PDE5. Άμα έχει πόνο, θα δώσεις τα νιούρο
τέτοια, έτσι. Λοιπόν, και είναι η προσέγγιση τελικά, απλώς κάνεις μια καταγραφή ποια είναι τα συμπτώματα και σε κάθε επίσκεψη λέει θα το ρωτάς να προσπαθώντας να βγάλεις ένα με τη θεραπεία. Αυτή η λογική. Και νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί και αυτά τα αποτελέσματα που έδειξε η Ηρακλή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τους αλφα blockers. Τώρα, γιατί δίνουμε αντιβίωση στους EPPS, είναι και αυτό μια κοινή πρακτική. Υποθέτω ότι αν ρωτήσω όλοι θα σηκώσουμε τα χέρια μας. Παρότι έχουμε κατά 90% αρνητικές καλλιέργειες, διότι πιθανολογείται ύπαρξη βακτηριδίων, έτσι. Και υπάρχουν και εδώ πάλι παλιές μελέτες που αναφέρουν κλινική βελτίωση και νομίζω και στην καθημερινή μας πρακτική το βλέπουμε αυτό. Η δράση των αντιβιωτικών δεν είναι μόνο ότι μπορούν να εξαλείψουν μικρόβια τα οποία δεν καλλιεργούνται, ίσως να ασκούν και κάποια αντιφλεγμονώδη δράση, αναφέρεται, αλλά υπάρχει το περίφημο placebo effect. Placebo effect είναι ιδιαίτερα μελετημένο στις στοιχειοποιημένες μελέτες που αφορούν τα αντιμουσκαρινικά και για εμάς που ασχολούμαστε με την ουροδυναμική, ξέρουμε ότι πολλές φορές η αποτελεσματικότητα του placebo είναι σχεδόν παραπλήσια με την αποτελεσματικότητα του κυρίως φαρμάκου, τουλάχιστον όσο αφορά τα υποκειμενικά συμπτώματα, τις υποκειμενικές μετρήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό. Και όταν λέμε placebo effect, εννοούμε το γεγονός ότι ένας ασθενής ξέρει ότι παίρνει κάτι θεραπευτικό και επομένως βελτιώνεται, εν πάση περιπτώσει. Βελτιώνεται κλινικά εννοώ. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει αυτή η πιθανή δράση των αντιβιωτικών. Εκτός από την εξάλληψη μη καλλιεργούμενων μικροβίων. Εκείνο που λένε τα guidelines ότι όταν ας πούμε ο ασθενής ανταποκριθεί και βελτιωθεί κλινικά, εδώ μιλάμε για τον πόνο, αλλά και για τα άλλα συμπτώματα, θα πρέπει η θεραπεία να συνεχιστεί για 4 με 6 εβδομάδες. Αλλά υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι εάν ένας ασθενής έχει ήδη πάρει αντιβίωση σε κάποιον άλλο ουρολόγο, και είναι γνωστό ότι αυτοί οι ασθενείς γυρνάνε γύρω-γύρω τον κόσμο, στους ουρολόγους, πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Αν έχει πάρει αντιβίωση και σου πει ότι μιλάμε κυρίως για κοινολώνες, αυτά είναι τα αντιβιωτικά εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει αποτυχημένη προηγητή εισαγωγή, δεν θα πρέπει να δίνουμε, θα πρέπει να κατευθυνθούμε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται ο ασθενής, αν δεν δείχνει να πάρει και δεύτερο κόρος αντιβιωτικών. Ηρακλή, να ρωτήσω στην ανταπόκριση στο πόσο διάστημα την περιμένει και λες μετά συνέχεια θεραπεία για 4 εβδομάδες. Ουσιαστικά περιμένει γύρω στις 10 με 14 μέρες. Δεν το διαχωρίζει σαφώς, αλλά πρέπει να δώσει ένα διάστημα, τουλάχιστον 10 ημερών, για την αναμονή της ανταπόκρισης. Απλώς να πω λίγο στον κύριο Οικονόμου ότι από εδώ και πέρα, όσο χρόνο μιλάει ο κύριο Μητσογιάννης, θα κόβεται από αυτόν. Μέχρι τις 8.30 είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, το πάμε λιγάκι και γρήγορα, τελειώνουμε. Τώρα, για τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη που επίσης αποτελούν κοινή θεραπευτική πρακτική, μία είναι η προοπτική τυχιωμένη μελέτη. Εντάξει, καταρρύπτουν και κάποιους μύθους, πιστεύω εδώ πέρα σήμερα. Για το φάρμακο αυτό, το οποίο δεν κυκλοφορεί πλέον, τουλάχιστον στις ξένες χώρες, όπου υπήρξε στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση του NIH-CPSI, πάλι του Νίκελ αυτή η εργασία του 2003, ο ίδιος είπε ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες. Αλλά αυτή και μόνο αυτή η μελέτη του έδωσε ένα level of evidence, ένα B και greater of recommendation β. Ουσιαστικά όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται για αυτούς τους COX 2 αναστολής που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν το δίνουμε και αυτό εμπειρικά και δοκιμαστικά. Δεν υπάρχει level of evidence. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτά τα νέα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια νέα φάρμακα τα οποία στοχοποιούν, μάλλον δρούν κεντρικώς, είναι κεντρικώς δρόντα και τα οποία στοχεύουν στην τροποποίηση της μετάδοσης των αλγωγόνων ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό. Ας πούμε, η γκάμπα μπεντίν και η πρεγκαμπαλίν είναι δύο ουσίες οι οποίες δρούν σε αυτήν εδώ την υπομονάδα. Ουσιαστικά, δρώντας τα οπίστια κέρατα του νοτιού μυελού, αναστέλουν την έκρηση διαφόρων νευροδιαβιβαστών και μειώνουν τη μετάδοση των ερεθισμάτων του πόνου. Αυτές οι ουσίες κυκλοφορούν και έχουν πάρει έγκριση από το FDA για τον νευροπαθητικό πόνο, για ένα είδος πόνου που το ερέθισμα εντοπίζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και για την διαβητική νευροπάθεια. Άλλα φάρμακα επίσης που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα αντικυκλικά αντικαταστήματα. Είπα να μην το πούμε για λόγους διαφημίσεων. Το Neurontin και το Lyrica. Ναι, ναι. Neurontin είναι το Gabapentin. Το Gabapentin και το Lyrica. Και το Lyrica είναι η Pregabalin. Η Lyrica. Λοιπόν, επίσης τα αντικυκλικά αντιδυτικά δρώντας με αυτόν τον τρόπο εδώ μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα και υπάρχει και ένα άλλο φάρμακο το οποίο. Α, συγγνώμη. Το Neurontin
συνήθως έχει δόσεις των 300, των 400 μιλιγκράμμ, ίσως και παραπάνω ή των 600, δεν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Συνήθως δίνουν ένα των 300 την πρώτη, δύο των 300 την δεύτερη, τρία των 300 την τρίτη μέρα και συνεχίζεις με αυτή τη δόση των 900 μιλιγκράμμ ημερησίως. Μπορείς να φτάσεις και τα 1200 μιλιγκράμμ στον πόνο. Το Lyrica είναι πιο δυνατό, έχει τον 25 και τον 75 μιλιγκράμμ. Οι φίλοι ορθοπαιδικοί ξεκινάνε κατευθείαν με τα 75, εμείς είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί, ξεκινάμε με τα 25. Δεν ξέρω, κύριος Αθανασόπουλος, οι δύο 25 την ημέρα νομίζω ότι είναι. Και μπορείς να το ανεβάσεις μέχρι 75 μιλιγκράμμ μετά σε μια εβδομάδα, νομίζω. Θεωρητικά, για την καπαπεντίνη μπορεί να φτάσει και μέχρι 3.600 μιλιγκράμμ. Καλά, μιλάμε τώρα όμως για σοβαρούς νευροπαθητικούς πόνους. Ναι, ουσιαστικά μέχρι και 1.800 μιλιγκράμμ πάντως μπορεί να δώσει άνετα. Σε... Λοιπόν. Συνέχεια. Μπορεί να το παίρνουν για αρκετό διάστημα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι κύριες πανέργειες βέβαια είναι η μυϊκή κόπωση, ας πούμε, και η πνηλία. Αν και αυτό βέβαια δεν είναι κακό για κάποιους από αυτούς, γιατί αν δεν κοιμούνται το βράδυ τους βοηθάει. Και υπάρχει αυτό το φάρμακο η Μεμαντίνη, η οποία χορηγείται στο Αλσχάιμερ, ανταγωνίζεται αυξότητα της υποδοχής και έχει βρεθεί και αποτελεσματική για έναντι του πλασίμπο στο CPPS. Αν όλα αυτά αποτύχουν, σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, πρέπει ο ασθενής να πάει σε ένα κέντρο πόνου. Και ουσιαστικά, δηλαδή, εμείς, σαν ορολόγοι, αυτή είναι την προσωπική μου γνώμη, εκείνο που θα κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε αιτία όταν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αιτία, θα πρέπει να γίνει συντοματική αγωγή. Και αν δεν μπορούμε και αυτό να το επιτύχουμε, θα πρέπει ο ασθενής να πηγαίνει στους ειδικούς της ομάδας πόνου. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Δεν σας είπα τι έγινε με τον ασθενή, γιατί είναι ο υπάρχει κάποιο σχόλιο τελικό ή να προχωρήσουμε στον επόμενο. Μπότοξ στο προστάτη έχει δοκιμαστεί για χρόνο υπηελικό άλγος. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, έχει δοκιμαστεί σε κάποιους ασθενές, δεν υπάρχουν όμως μελέτες μεγάλες κτλ. Να δείχνουν. Ουσιαστικά υπάρχουν σε ποντίκια μελέτες μετά από διέγερση που κάνανε με ρισινφερατοξίνη, νομίζω, που έδειξε ότι μειώνεται. Με καψαϊσίνη, ναι, μειώνεται ο πόνος, σύμφωνα με τα επώδυνα τις αντιδράσεις των ποντικιών με ανοιγοκλείσιμο των ματιών κτλ. Και καθώς είδαν επίσης και τα στρίψη του προστάτη που πήραν ιστολογικές και εκεί υπήρχε μείωση της σπαστικότητας κτλ. Μείωση της φλεγμονής, των στοιχείων φλεγμονής και της σπαστικότητας, ναι, της σύσπασης. Έχει γίνει, αλλά δεν είναι ενδείκτητα αυτή. Ωραία. Πριν φύγουμε από το επεισόδιο, λίγο να κάνω μία παρέμβαση, όχι evidence based. Παρακαλώ, κλείστε τα αυτιά σας, κύριε Αποστολίδη, κύριε Οικονόμου, κύριε Μητσογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα που είναι κουφή. Λοιπόν, στην πράξη, επειδή άκουγα τα σχόλιά σας και σε ένα μεγάλο κομμάτι τα συμμερίζομαι απόλυτα. Έτσι και νομίζω ότι το σχολείο έχει και ένα καλό κομμάτι. Δηλαδή, δεν υπάρχει evidence, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τι πρακτικές να ακολουθήσουμε. Θεωρώ, το μόνο που θεωρώ εγώ ότι δεν είναι δόκιμο να επιμένεις με ένα οποιοδήποτε σκεύασμα ενώ δεν έχεις αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι σε αυτούς τους ασθενείς ό,τι έχεις θα πρέπει να είναι άμεσο. Δεν έχεις κανένα λόγο να περιμένεις ότι θα δεις το αποτέλεσμα. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα τον πρώτο μήνα και θα έχει το δεύτερο. Άρα θεωρώ ότι είναι ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να έρχονται στο γραφείο σου και να κλείνει για να τους παρακολουθήσει τηλεφωνικά κάθε εβδομάδα. Εβδομάδα πρέπει να βλέπεις και να ελέγχεις. Δεν θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι ένας ατέλειος ασθενής θα πρέπει να πάρει ποτέ αλφα-μπλόκερ αν δεν έχει πρόβλημα με την ούρηση. Γιατί να πάρει, ποια είναι η λογική, δεν υπάρχει καμία λογική. Να πάρει αντιβίωση. Άμα αυτή η αντιβίωση φτάσει στις 2-3 εβδομάδες και δεν έχει καμία διαφορά, γιατί να τη συνεχίσεις, θα τη δώσεις, την κόψεις. Γιατί βλέπω κάτι εξάμηνες, χωρίς τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, βλέπω χωρίς να έχει ουρολογία 27 και να παίρνει αλφα-μπλόκερ, δηλαδή όλο το πακέτο. Γι' αυτό δεν έχει καμία λογική. Άμα είναι ο πόνος, τα μόνα που έχουμε είναι το νιουρότικ και το λύρικα. Μάθετε, εδώ είναι απλά φάρμακα, δεν χρησιμοποιείται, είναι ακριβώς για τον νευροπαθητικό πόνο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, το επόμενο είναι, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πόνο. Εγώ το στέλνω να κάνουν και ένα έλεγχο πυελικού εδάφους, να φύγουμε από τα trigger points, γιατί καμιά φορά
Αυτό θα φανεί μέσα σε 2 επισκέψεις. Άμα δεν τα βρούνε, τη μία δηλαδή να πάει λίγο καλύτερα και καλύτερα, τέλειωσε. Δεν έχει νόημα να ξαναπάει. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Αν δεν βοηθηθεί στις 2 επισκέψεις. Και από εκεί και πέρα μετά έχω στείλει και σε ιατρείο πόνο που κάνουν στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, που κάνουν και βελονισμό, κάνουν και μπλοκ και κάνουν διάφορα τα οποία κάνουν οι αναισθησιολόγοι. Γιατί όχι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί, δεν μπορεί να τον ανακυκλώσει γιατί του λες θα γίνεις καλά. Και σα δυσφημίζει απλώς το ιατρείο. Αυτός με το λοπορούσε, με έφερε εδώ πέρα 4 μήνες, 6 μήνες και δεν έγινε τίποτα. Αυτά σαν ένα απλώς μία λογική να ακούσουμε, γιατί το ίδιο είναι και εδώ. Μία από τα ίδια, κύριε οικονόμου.